Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μία ερώτηση από το φίλο μας τον Γιώργο που μας έστειλε στο Facebook fan page, ο οποίος ρωτάει: Γιάννη, πιστεύεις ότι ένας μουσικός πρέπει να έχει δικό του website ή φτάνει ένα Facebook fan page και δεν χρειάζεται κάτι άλλο? Πολύ ωραία ερώτηση. Τα Facebook fan pages είναι σίγουρα πάρα πολύ της μόδας και είναι και πάρα πολύ χρήσιμα. Αλλά προσωπικά δεν πιστεύω ότι σου φτάνει αυτό. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε μουσικός, οποιοδήποτε καλλιτέχνης γενικότερα, θα πρέπει να έχει ένα δικό του website. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο, δεν είναι ανάγκη να είναι κάτι πολύ πολύπλοκο και τελείως custom, αλλά κάτι δικό του. Ο λόγος που γίνεται αυτό το πράγμα είναι γιατί θες να έχεις τον έλεγχο του τι μπορείς να κάνεις με αυτό τον χώρο που είναι ο δικός σου, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Όταν είσαι στο Facebook, ναι μεν μπορείς να αποστάρεις διάφορα πράγματα, αλλά δεν μπορείς να τσεκάρεις ποιος έρχεται, ποιος βλέπει, ποιος δεν βλέπει. Δεν έχεις τον έλεγχο γενικότερα, δεν μπορείς να αλλάξεις ιδιαίτερα την εμφάνιση, δεν μπορείς να κάνεις τις προσφορές που θες με τον τρόπο που θες. Δεν μπορείς, ας πούμε, να υποχρεώσεις τους ανθρώπους που έρχονται στο website σου να σου δώσουν το email τους, αλλιώς να μην μπορούν να μπουν μέσα. Γιατί η δομή του Facebook δεν δουλεύει έτσι. Αν εσύ θες να μπορείς να επικοινωνείς με τους fans σου χωρίς όριο, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνεις για διαφήμιση και να μπορείς να επικοινωνείς όσο συχνά θέλεις εσύ, όσο συχνά βλέπεις ότι σε παίρνει αυτό, τότε το Facebook δεν σου κάνει σαν μοναδική παρουσία στο διαδίκτυο. Χρειάζεσαι και ένα δικό σου website. Όπως κατάλαβες λοιπόν, η απάντηση είναι απλή: ναι, φτιάξε ένα δικό σου website. Αυτά από μένα για το συγκεκριμένο θέμα. Ελπίζω να βοήθησα και μόλις φτιάξεις το website σου, στείλ το μου και εμένα το δω. Γεια χαρά!